Με μια πρώτη λοιπόν ανάλυση που κάναμε, έχουμε αποφύγει για αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα μετά την περίοδο που αυξήθηκε ο ρυθμός ο εμβολιαστικός στην Ελλάδα, περίπου 16.500 κρούσματα εξαιτίας του εμβολιασμού. Δηλαδή, με το μοντέλο μας αναλύσαμε το υποθετικό σενάριο ότι δεν θα είχαμε τον εμβολιαστικό ρυθμό που είχαμε μετά, αν θυμάμαι καλά, το Πάσχα ή λίγο πριν το Πάσχα, ναι. Εάν συνεχίζαμε δηλαδή με χαμηλό εμβολιαστικό ρυθμό. Και ποια είναι η κατάσταση τώρα? Λοιπόν, έχουμε αποφύγει περίπου 16.500 κρούσματα. Ναι. Έχουμε αποφύγει περίπου 250 διασωληνωμένους. Δηλαδή, αντί να είμαστε σήμερα 180, θα είμαστε στους 400 τόσους διασωληνωμένους. Μάλιστα. Και αποφύγαμε περίπου, θα σας πω, περίπου 400 θανάτους εξαιτίας του εμβολιασμού. Επομένως, η πρόταση για να κάνουμε τον εμβολιασμό, ναι, και είμαστε στην ίδια όχθη με τον Υπουργό και φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι, οι εχέφρονες σε αυτόν τον κόσμο έχουν αυτή την σκέψη.